Κυρίες και κύριοι, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μανώλη Σιτιχάκη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Κύριε Σιτιχάκη, χαίρομαι που τα λέμε. Πρώτη φορά εδώ από το μουσικό παλμό το ραδιοφωνό μας. Να είστε καλά, και εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι που σας ακούω. Να είστε καλά. Σας πήραμε αφορμή εχθές τη γιορτή της γυναίκας. Και θα ήθελα σαν βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος να μας πείτε τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος σχετικά με τη γυναίκα. Ναι, όντως εχθές ήταν η γιορτή της γυναίκας, 8η Μάρτη. Έχει καθιερωθεί ως ημέρα που υπενθυμίζει σε όλους και σε όλες την ανάγκη του διαρκούς αγώνα για την κατάκτηση της ισοτιμίας και της χειραφέτησης των εργατριών, των γυναικών, για δουλειά, μισθό, σύνταξη, περίθαλψη, για να έχουν και αυτές το δικαίωμα στην ξεκούραση, το δικαίωμα στη ζωή με δικαιώματα. Βέβαια, η χθεσινή μέρα συμπίπτει με τον ενεξελίξει υπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία και την εμπλοκή της χώρας μας. Βεβαίως. Ξέρετε, ένας πόλεμος ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μια και την καπιταλιστική Ρωσία από την άλλη, με επίκεντρο πάντα τους φοδρούς ανταγωνισμούς για τον έλεγχο των ενεργειακών υλών, των δρόμων μεταφοράς τους, των αγορών, των σφαιρών επιρροής, τον πλούτο του υπεδάφους χωρών ανάμεσά τους και της Ουκρανίας, έτσι. Αυτός ο αγώνας ενάντια στους υπεριαλιστικούς πολέμους, που πάντα το ΚΚΕ ήταν συνεπή σε αυτόν τον αγώνα, δεν αφορά μόνο τις γυναίκες στην Ουκρανία, τις οποίες εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας. Αφορά όλες τις γυναίκες, κατά συνέπεια και τις Ελληνίδες, το λαό μας. Και από αυτή την άποψη θα πρέπει σύσσωμος ο ελληνικός λαός να απαιτήσουμε καμία συμμετοχή της χώρας στους υπεριαλιστικούς πολέμους, για να κλείσουν οι αμερικανονατοϊκές βάσεις του θανάτου από την Κρήτη μέχρι και την Αλεξανδρούπολη. Άρα εμείς εχθές τιμήσαμε αυτή την ιστορική επέτειο, αποδίδοντας το σύγχρονο όμως διεθνιστικό μήνυμά της, δηλαδή ότι οι γυναίκες, οι μανάδες, να μην αποδεχτούν τα παιδιά τους να γίνουν θύτες ή θύματα στα κανόνια των υπεριαλιστικών επεμβάσεων για τα συμφέροντα των μονοπωλίων, είτε αυτά είναι αμερικάνικα, είτε είναι ρώσικα, είτε είναι ευρωπαϊκά, και να δείξουν την ταξική τους αλληλεγγύη στους χιλιάδες πρόσφυγες, ανάμεσά τους γυναίκες, βρέφη, ασυνόδευτα παιδιά από την Ουκρανία, και όχι μόνο από την Ουκρανία, γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Αφρική, όπου γης, στον αγώνα που δίνουν για ένα καλύτερο μέλλον δίχως πολέμους και σφαγές. Αυτό λοιπόν είναι το πραγματικό μήνυμα, και υπάρχει ανάγκη να συνειδητοποιήσουν όλοι και όλες τη δύναμή τους για να εκφράσουν μέσα από την συμμετοχή τους, την καθημερινή τους συμμετοχή στο εργατικό και λαϊκό κίνημα, στο γυναικείο κίνημα, κόντρα σε αυτό το ρεαλισμό που πάνε να μας σερβίρουν παραπαρότητας, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα, το ρου της ιστορίας είναι αυτό, είναι η καπιταλιστική βαρβαρότητα η οποία ζούμε. Και προφανώς εμείς λέμε ότι τη δύναμή του ο λαός πρέπει να την εκφράσει και μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, έτσι. Και να παλέψουμε για την ισοτιμία. Την ισοτιμία η οποία πραγματικά μπορεί να επιτευχθεί σε συνθήκες λαϊκής εξουσίας, που μπορεί να απαλλάξει και τις γυναίκες από την διπλή ανισοτιμία, να απαλλάξει συνολικά το λαό από την εκμετάλλευση και κάθε μορφή καταπίεσης. Και δεν είναι άλλος ο δρόμος από από τον σοσιαλισμό-κομμουνισμό που λέμε εμείς στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Κύριε Σιτιχάκη, θα σας πω μια προσωπική μου ιστορία λίγο, μιας και μπήκαμε σε αυτό το πεδίο. Όταν ήμουν μικρός και ήταν τότε, αν θυμόσαστε, δικτακτορία, δεν ξέρω αν πόσο χρονών είστε, εγώ έζησα δικτακτορία. Το 1967, άρα με την έναρξη. Εγώ λοιπόν ήμουνα τότε πρωτόμπαρκος, γιατί ήταν και υπήρχε και ένα διαφημιστικό. Γίνε ναυτικός για να ζήσεις, τέλος πάντων, θυμάμαι τότε έπαιζαν οι κρατικές τηλεοράσεις. Λοιπόν, ήμουνα πρωτόμπαρκος και πήγαινα και φόρτωνα πετρέλαια, ακατέργαστο πετρέλαιο, από την Οδυσσό, την Οντέσα και το Τουαμψέ.
Και τότε είχαν κομμουνισμό. 1969-70, το 70 έκανα πρωτοχρονιά στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτοί οι λαοί ζούσαν αγαπημένοι και ήταν μια χαρά. Και σήμερα σκοτώνονται. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, όπως τη λέτε. Πραγματικά μας πληγώνει αυτή η ιστορία. Από εκείνους που σπούδασαν σε σοσιαλιστική χώρα, μπορώ να κρίνω, να βγάλω συμπεράσματα για το πώς ζούσαν οι λαοί πραγματικά σε συνθήκες ειρήνης, αδελφομένοι οι λαοί, ειδικά της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Και μιας και μου δίνετε την ευκαιρία, κύριε Κουτραφούρη, να ξεκαθαρίσουμε την θέση του ΚΚΕ, το οποίο καταδίκασε ευθύς εξ αρχής αυτή την απαράδεκτη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Και εκφράσαμε και την αλληλεγγύη μας στον Ουκρανικό λαό. Πραγματοποιήσαμε πορείες διαμαρτυρίες και έξω από τη ρωσική πρεσβεία και έξω από την αμερικάνικη πρεσβεία. Αυτά, ξέρετε, δεν τα δείχνουν τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Παίζουν το ρόλο τους. Εμείς οφείλουμε όμως ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας να πούμε την πραγματική αλήθεια στον ελληνικό λαό, διότι αυτός ο λαός πληρώνει εδώ και μια δεκαετία τουλάχιστον τους ανταγωνισμούς για τις σφαίρες επιρροής που λέγαμε προηγουμένως. Και δυστυχώς η χώρα μας έχει εμπλακεί σε αυτόν τον πόλεμο. Ξέρετε, όχι μόνο με την αποστολή του στρατιωτικού υλικού στον πόλεμο της Ουκρανίας ή γιατί έκανε μια δήλωση Ζαχάροβα κτλ. Αλλά αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο συμμετοχής της χώρας μας στο ΝΑΤΟ, που είναι έτοιμη να εμπλακεί ακόμα περισσότερο. Και σας είπα, από την Κρήτη, τη Σούδα, μέχρι την Αλεξανδρούπολη, η χώρα μας είναι ένα απέραντο αεροπλανοφόρο. Έχουμε δώσει δηλαδή γη και είδωρ. Διάβαζα χθες 3 στρατηγικά βομβαρδιστικά Β-52 των Ηνωμένων Πολιτειών που μπορούν να φέρουν και πυρηνικές κεφαλές. Ετοιμάζονται σύμφωνα με πληροφορίες πάντα να βρεθούν τις επόμενες μέρες στη Σούδα. Την ίδια στιγμή στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο πλέουν το Τρούμαν, το αεροπλανοφόρο, και το άλλο, το γαλλικό, το Ντεγκόλ, που είναι ενταγμένα σε αυτό το σχέδιο, στο ευρωνατοϊκό σχέδιο για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Άρα λοιπόν η κυβέρνηση είναι υπόλογη για αυτή την εμπλοκή και τους κινδύνους που εγκυμονεί για τον ελληνικό λαό. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την κατάσταση που μυρίζει παρούτι, η απάντηση πρέπει να είναι μόνο μία. Δεν διαλέγουμε στρατόπεδα ληστών. Δεν υπάρχει καλός υπεριαλιστικός πόλεμος και κακός υπεριαλιστικός πόλεμος. Και από αυτή την άποψη ο λαός, οι λαοί δεν πρέπει να στοιχηθούν κάτω από ξένες σημαίες. Γι' αυτό μιλάμε για απεμπλοκή από αυτόν τον πόλεμο, τον υπεριαλιστικό πόλεμο, να μην χρησιμοποιηθεί ελληνικό έδαφος, η θάλασσα, ο αέρας. Ναι, γιατί αυτό θα δώσει και την αφορμή που μπορεί να δεχθούμε κι εμείς πλήγματα από το Ρώσο. Δεν ξέρω από πώς θα γίνει. Εμπλεκόμαστε λίγο πολύ, νομίζω εμπλεκόμαστε. Σωστή επισήμαση, μα ήδη η Ρωσία έχει δηλώσει, όχι τώρα, σε ανύποπτο χρόνο, ότι βάσεις που τις στοχεύουν αποτελούν και στόχο δικός της. Βεβαίως. Και ο πόλεμος δεν γίνεται. Αν δεν έβαζε το πόδι του, παραδείγματος χάρη, το ΝΑΤΟ στην Ουκρανία, δεν νομίζω να γινόταν πόλεμος. Βεβαίως, έτσι, ακριβώς όπως το λέτε είναι. Βέβαια, είναι υποκρισία από την πλευρά της κυβέρνησης ότι τάχα μου ενδιαφέρονται για την ειρήνη στην Ουκρανία, ότι τάχα μου ενδιαφέρονται για τους Έλληνες ομογενείς της Ουκρανίας. Γιατί στην πραγματικότητα αυτός ο πόλεμος τυπικά ξεκίνησε τώρα, αλλά έχει όμως ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και να θυμίσουμε εκείνα τα άθλια γεγονότα, το πραξικόπημα του 2014, που έγινε με την καθοδήγηση του ΝΑΤΟ, των Αμερικανών και διαφόρων ακροδεξιών και φασιστικών ομάδων στην Ουκρανία. Μια αστική κυβέρνηση βέβαια, εμείς δεν λέμε ότι ήταν κομμουνιστική. Ο κομμουνισμός δεν υπάρχει τώρα ούτε στην Ουκρανία, ούτε στην Ρωσία, σε καμία από αυτές τις χώρες. Πουθενά βέβαια. Αστική κυβέρνηση, που με πραξικόπημα όμως το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έριξαν το τότε καθεστώς
και εφάρμοσαν την σημερινή κατάσταση που ζούμε όλοι. Ξέρετε, φασιστικές ή ακροδεξίες ομάδες υπήρχαν πάντα στην Ουκρανία. Από το 1922 ακόμα και συνέχεια την περίοδο της φασιστικής κατοχής που συνεργάστηκαν με τους χιτλερικούς. Μιλάμε για αφρικιαστικές διώξεις και χιλιάδες θανάτους κομμουνιστών στην Ουκρανία, Εβραίων, Πολωνών, και συνέχισε η δράση τους και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτές λοιπόν οι τότε φασιστικές, οι απόγονοι τους, οι προγονοί τους μάλλον, οι απόγονοι, όπως ο δεξιός τομέας, το κόμμα Ελευθερία, το τάγμα Αζόφ, αντίστοιχες ακροδεξιές οργανώσεις που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, όπως είναι η Χρυσή Αυγή, δρούν ανεξέλεγκτα αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία. Βέβαια ο Πούτιν δεν μπορεί να είναι ο τιμητής κατά του φασισμού, γιατί το πρόσχημα της επέμβασης στην Ουκρανία από την πλευρά του Πούτιν είναι αυτό, για την αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας. Στην πραγματικότητα όμως ήθελε να εξυπηρετήσει και εκείνους τα δικά του συμφέροντα. Δηλαδή η εισβολή της Ρωσίας σήμερα στην Ουκρανία με την επίκληση του αντιφασισμού είναι προσχηματική. Στοχεύει κυρίως τα έντονα αντιφασιστικά αισθήματα των Ρώσων και των λαών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης που πλήρωσαν με εκατομμύρια νεκρών την πάλη με τον φασισμό, ναζισμό. Άλλωστε ο ίδιος ο Πούτιν, πρωτοστατική Ρωσία σήμερα, η καπιταλιστική Ρωσία πρωτοστατεί στον αντικομμουνισμό, και είναι γνωστό ότι διατηρεί και φιλικές σχέσεις με ακροδεξιά μορφώματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτά όμως δεν μπορούν να δικαιολογήσουν την επέμβαση της Ρωσίας σε έναν λαό. Οι λαοί από μόνοι τους θα λύσουν τις διαφορές τους και δεν χρειάζονται κανένα πάτρονα για να τις αντιμετωπίσει. Αλλά από εκεί και μετά όμως, 30 χρόνια μετά την ανατροπή του σοσιαλισμού και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, μπορεί να βγάλει κάποιος πολύ σημαντικά συμπεράσματα για τη σημερινή κατάντια. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Θυμάστε τότε όταν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ο συνασπισμός τότε, ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ, που λέγανε ότι με την ανατροπή της Σοβιετικής Ένωσης πνέει άνεμος δημοκρατία σε ολόκληρο τον κόσμο, ότι ο κόσμος αυτός θα γίνει πιο ασφαλής, πιο ειρηνικός, πιο δίκαιος. Φυσικά και δεν μπορούν σήμερα να πούνε τίποτα, γιατί η τραγωδία και τα δράματα που ζουν αυτοί οι λαοί είναι η απόδειξη ότι όλα όσα έλεγαν ήταν ενταγμένα σε μια τυχοδιοκτική λογική, σε έναν τυφλό αντικομμουνισμό. Και φτάσαμε στο σημείο να λέει ο Πρωθυπουργός προχθές ότι για πρώτη φορά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε οργανωμένη και μαζική εισβολή σε ευρωπαϊκό κράτος. Ξεχάσανε τη Ιουγκοσλαβία, τον πόλεμο της Ιουγκοσλαβίας. Αλήθεια, τι ήταν αυτός ο πόλεμος? Η επέμβαση του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία το 1999 με τη συμμετοχή της ελληνικής κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ τότε, τι ήταν? Η τουρκική εισβολή το 1974 στην Κύπρο, τι ήταν? Έχετε απόλυτο δίκιο. Ήταν ευρωπαϊκό έδαφος. Αυτοί οι πόλεμοι, αυτές οι εισβολές, για να μην μιλήσουμε για τους δεκάδες άλλους πολέμους και επεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή. Έτσι, τι να πιάσουμε τώρα, να πιάσουμε Συρία, να πιάσουμε Ιράκ, Αφγανιστάν, Λιβύη. Κύριε Συντυχάκη, λόγω, εντάξει, σας είπα ότι είμαι μεγάλος τώρα, είμαι παππούς με 5 εγγόνια. Έχω να πω το εξής και δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Όσο υπήρχε τελικά ο κομμουνισμός στη Ρωσία και σε άλλες χώρες, αλλά στη Ρωσία, υπήρχε μια καλύτερη αντιμετώπιση και απέναντι στον εργατικό κόσμο. Από το κεφάλαιο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ίσως για να δείξουν ότι είναι καλή και ο καπιταλισμός. Δεν ξέρω. Θεωρώ όμως ότι υπήρχε μια παλάτζα, να το πω έτσι. Το οποίο χάνεται και σήμερα χάνονται τα εργατικά δικαιώματα των εργατών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Βεβαίως. Ξέρετε, οι συνέπειες μιας τραγικής κατάστασης δεν εμφανίζονται αμέσως. Πρέπει να περάσει ένα χρονικό διάστημα. Οι ανατροπές που έγιναν στη Σοβιετική Ένωση και σε άλλες σοσιαλιστικές χώρες πριν από 30 χρόνια, τις μεγάλες σοβαρές συνέπειες σε βάρος των λαών τις ζούμε σήμερα. Πραγματικά η Σοβιετική Ένωση και οι άλλες σοσιαλιστικές χώρες, αλλά ιδιαίτερα η Σοβιετική Ένωση, αποτελούσε σημαντικό παράγοντα ειρήνης και σταθερότητας.
στήριζε τα εργατικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, επαναστατικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η Σοβιετική Ένωση πάντα ήταν η ψυχή και η καρδιά των εργατών όπου γης. Άλλωστε το προλετάριο όλων των χωρών ενωθείτε. Το βασικό... Ναι, ναι, ναι. Το μήνυμα νομίζω του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος ήταν αυτό πάντα. Βεβαίως. Που σημαίνει ότι σήμερα οι λαοί υποφέρουν πραγματικά. Και ας το δούμε εδώ στη χώρα μας. Το πώς εξελίσσεται, η κατάσταση. Φτώχεια, ανεργία, ακρίβεια, ανατιμήσεις παντού. Σε βασικά είδη κατανάλωσης, στο πετρέλαιο, στο φυσικό αέριο. Λεφτόδεντρα δεξιά και αριστερά. 32 δισεκατομμύρια θα εισρέψουν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Για να στηρίξουν ποιους? Να στηρίξουν το λαό, τα εργατικά λαϊκά στρώματα. Μα την ίδια στιγμή του αφαιρούν μισθούς, του αφαιρούν τη σύνταξη. Τον έχουν στη μακροχρόνια ανεργία, στα επιδόματα φτώχειας. Αυτά λοιπόν τα 32 δισεκατομμύρια έρχονται να στηρίξουν τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους για να κάνουν τις πράσινες business, για τον λεγόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Έτσι, δυστυχώς. Διστάζουν να δίνουν 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως για τις νατοικές δαπάνες. Που δεν είναι καθόλου αμυντικές, είναι επιθετικές, πολεμικές δαπάνες είναι αυτές. Και όχι μόνο αυτό, είναι πολλά τα δισεκατομμύρια που μέσα από χαριστικές ρυθμίσεις, μέσα από αναπτυξιακούς νόμους, κατευθύνονται για την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Και την ίδια στιγμή ο λαός ζει στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Να γιατί πρέπει αυτό που λέει το ΚΚΕ και κάνει και κάλεσμα στο λαό, οι λαοί αυτοκτονούν ποτέ. Δεν έχει αυτοκτονήσει ποτέ κανένας λαός. Αντίθετα, πρέπει να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους. Να απορρίψουν αυτά τα κελέσματα, τα καλέσματα των άλλων πολιτικών δυνάμεων που προσπαθούν να θολώσουν τα νερά, να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο, να του δημιουργήσουν ψεύτικες προσδοκίες, ψεύτικες ελπίδες ότι τάχα μου με ένα άλλο μείγμα πολιτικής, όπως μας λέει για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να σωθεί η κατάσταση. Είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Από κοντά και το κίνημα αλλαγής στο ΠΑΣΟΚ που το γνωρίσαμε, ξέρουμε ότι αποτελεί μέρος του προβλήματος και όχι τη λύση του προβλήματος. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι η συστράτευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Όχι μόνο για να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε σήμερα μισθό, σύνταξη, δικαιώματα για το λαό, αλλά για να κάνουμε και την υπέρβαση. Υπέρβαση έχει ονοματεπώνυμο, σημαίνει ανατροπή της εξουσίας, της σημερινής, της πολιτικής εξουσίας, αλλαγή του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος, για να μπορέσουμε να τραβήξουμε μπροστά, για να βρει την πραγματική του λύτρωση σήμερα, ο εργάτης, ο φτωχός αγρότης, ο αυτοαπασχολούμενος. Στο βαθμό που δεν μπουν τα πράγματα στη θέση τους, σε μια τέτοια κατεύθυνση, αντιμονοπωλιακή, αντικαπιταλιστική κατεύθυνση, και να διαμορφωθούν συμμαχίες πάνω σε αυτή τη βάση, δεν πρόκειται να αλλάξουν τα πράγματα, να μην τρέφουμε καμία απολύτως αυταπάτη. Μάλιστα. Κάλεσμα που κάνει το ΚΚΕ. Κύριε Σιδηχάκη, με την ακρίβεια τι βλέπετε τώρα? Άκουγα σήμερα το πρωί, παραδείγματος χάρη στη Φλόρινα, ένα χωριό, και βγει κάποια εκεί στην Ελτένα και έλεγε έχουν χιόνια, παραδείγματος χάρη, και ο κόσμος τώρα, οι συνταξιούχοι, μιας και αναφερθήκατε, με 350 ευρώ, τι να αγοράσουμε πετρέλαιο και πώς θα ζεσταθεί ο κόσμος? Και το ρεύμα πανάκριβο, κλείσανε και τα λιγνητικά εργοστάσια, γιατί? Κοιτάξτε, με τον πόλεμο θα έχουμε πολύ περισσότερες περιπέτειες και αρνητικές επιπτώσεις στη ζωή του λαού. Είχαμε ένα κύμα ακρίβειας που ξεκίνησε από τις αρχές του φθινοπόρου. Δηλαδή πολλούς μήνες πριν από τον πόλεμο. Σωστό. Αυτή λοιπόν η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και εκτός ελέγχου, θα έλεγα. Βασικά αγαθά όπως είναι τα καύσιμα, η ηλεκτρική ενέργεια, ήδη καταγράφουν ιστορικά ρεκόρ, το ένα μετά το άλλο. Και με μια κυβέρνηση η οποία προσπαθεί πραγματικά να αποπροσανατολίσει και να συσκοτήσει τις πραγματικές αιτίες. Τι να σας πω τώρα, να σας πω ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο η τιμή του φυσικού αερίου έφτασε, ας το πούμε, στα 344,72 ευρώ η μεγαβατόρα.
Η τιμή του πετρελαίου Brent έφτασε χθες στα 131 δολάρια αναβαρέλι. Μιλάμε τώρα για σημαντικές αυξήσεις, όπως και οι τιμές χονδρικής ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, που πραγματικά προκαλούν ανατριχύλα. Και την ίδια στιγμή έχουμε ένα ρεκόρ στην αύξηση των τιμών βασικών αγαθών. Ο πληθωρισμός θα αγγίξει το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα το 7%. Με βάση δηλαδή και τα όσα στοιχεία δίνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Δηλαδή η φτώχεια, πώς να σας το πω, δηλαδή είναι μια κατάσταση στην οποία δεν αντέχει άλλο ο ελληνικός λαός. Ειδικά τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Αυτό είναι μια άλλη απόδειξη των αδιεξόδων που έχει σήμερα το σύστημα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν επιβεβαιώνεται ξανά η θέση του ΚΚΕ ότι δεν υπάρχει γιατριά στον καπιταλισμό. Ο καπιταλισμός ανατρέπεται μόνο, η βαρβαρότητά του. Και προς αυτή την κατεύθυνση καλεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στο λαό.